Εγώ όμως θέλω να πάω στα φρέσκα κουλούρια τα σημερινά, τα οποία έχουν να κάνουν με την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο και σε μια συγκέντρωση η οποία έγινε μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, περιχαρακωμένη, περίπου 2.000 κόσμος, δηλαδή δεν γέμιζε ούτε παλέτες σπόρο ο κύριος Τσίπρας με τον κόσμο που είχε σήμερα. Περίπου 2.000 κόσμος από την. Βεβαίως τη γνωρίζετε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πιστεύω όλοι, από το σημείο του πύργου του ΟΤΕ μέχρι το παλέτες σπόρο, που είναι ένας χώρος που παραπάνω από 2.000 κόσμο δεν μπαίνουν. Εκεί μάλιστα είπε ένα ψέμα ο κύριος Τσίπρας σήμερα, ένα μεγάλο ψέμα, το οποίο πρέπει να το καταγγείλουμε προς όλους, δεδομένου ότι θέλει να απαλύνει αυτές τις εντυπώσεις που προήλθαν από τη συνθήκη των Πρεσπών. Και είπε κάποια στιγμή ότι τα ελληνικά αεροσκάφη, πέτυχε τη συμφωνία, τα ελληνικά αεροσκάφη, τα πολεμικά αεροσκάφη να επιτηρούν τον αέριο χώρο των Σκοπίων. Κάτι που είναι ψευδές. Αυτό βεβαίως υπάρχει μέσα στη συνθήκη των Πρεσπών. Από το 2021 όμως, από 9-12 του 2021, μια υπογραφή η οποία έγινε στα Σκόπια και μάλιστα στο αεροδρόμιο των Σκοπίων έχει αλλάξει. Συνυπέγραψε και η Ελλάδα και πλέον τον εναέριο χώρο των Σκοπίων τον ελέγχουν τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, άρα και τα τουρκικά. Άρα είπε ψέματα για μια ακόμη φορά ο κύριος Τσίπρας.